Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή στην εισαγωγή βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών σε ένα έγγραφο του LaTeX. Το θέμα το οποίο κυρίες και κύριοι καλούμαστε να καλύψουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο και εκτενές. Στο βίντεο αυτό θα κάνουμε μόνο μια πολύ μικρή και σύντομη εισαγωγή. Από εκεί και πέρα μένουν πολλά ακόμα πράγματα να δει κανείς στη συνέχεια, κυρίως όσον αφορά το χειρισμό βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα απλά και στην πορεία θα δούμε και τα πιο σύνθετα. Το αποτέλεσμα του εγγράφου που βλέπετε είναι αυτό εδώ. Έχει δηλαδή πέρα από τους τίτλους και τα λοιπά τα οποία έχουμε αναφέρει σε άλλα κομμάτια, σε άλλα βίντεο και σε άλλες μερικές αυτού του μαθήματος. Το βασικό είναι να μάθουμε σε αυτό το κομμάτι να γράφουμε αυτές εδώ τις βιβλιογραφικές αναφορές ή παραπομπές στο τέλος της εργασίας μας. Εδώ έχουμε μόνο μία, όπως βλέπετε η αναφορά μας είναι στο βιβλίο του Λαμπόρτ για το LaTeX, τον δημιουργό του συστήματος LaTeX. Το βιβλίο στη δεύτερη του έκδοση έχει κυκλοφορήσει το 1994 και έχει τίτλο LaTeX and Document Preparation System. Τα υπόλοιπα αναφέρονται στον εκδότη, τα οποία δεν θα πρέπει να παραλείπετε ποτέ να γράφετε όταν αναφέρεστε σε ένα βιβλίο. Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε στο τέλος του εγγράφου του LaTeX, αφού έχουμε γράψει δηλαδή την εργασία μας, που εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μου είναι μόνο η γραμμή 18, ότι το LaTeX είναι μια γλώσσα δημιουργίας εγγράφων. Κλασική έκφραση, χιλιοϋπομένη, θα τη βρείτε και στο Wikipedia και παντού. Το σημαντικό λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε σε αυτό το κομμάτι του, σε αυτό το βίντεο, σε αυτό εδώ το μέρος του μαθήματος, είναι η έναρξη του περιβάλλοντος bibliography που γίνεται εδώ στη γραμμή 21, σε αυτό εδώ το έγγραφο. Δηλαδή, ανάμεσα στις εντολές begin the bibliography και end the bibliography, εδώ όπως βλέπετε, μπορούμε να εισάγουμε τις βιβλιογραφικές μας αναφορές. Ας δούμε τώρα λίγο αναλυτικά με ποιον τρόπο το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα προσέξτε λίγο αυτό το νούμερο 9 που έχουμε εδώ βάλει σε ένα, μετά το The Bibliography, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι από άγκιστρα. Το 9 δεν σημαίνει ότι έχουμε βάλει 9 βιβλιογραφικές αναφορές ή κάτι άλλο, αλλά ότι θα χρησιμοποιήσουμε μονοψήφιο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών. Αν οι αναφορές μας με λίγα λόγια είναι λίγα, κάτω από 10, τότε αυτό εδώ θα πρέπει να είναι 9. Αν αντίθετα είναι περισσότερες, για παράδειγμα 50-60, τότε προφανώς θα πρέπει να βάλουμε εδώ το 99, το μέγιστο αριθμό, ή αν είναι εκατοντάδες θα πρέπει να βάλουμε το 999 και το καθεξής. Προς το παρόν το 9 μας φτάνει και μας περισσεύει για αυτά που θα πούμε σε αυτό εδώ το κομμάτι του μαθήματος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δηλαδή μέσα στο begin the bibliography και end the bibliography, θα πρέπει για κάθε βιβλιογραφική αναφορά, όπως βλέπετε εδώ, να δώσουμε την εντολή begin item. Συγγνώμη, το bib item. Το bib βγαίνει από το bibliography και item είναι το κομμάτι, το στοιχείο. Άρα έχουμε ένα στοιχείο βιβλιογραφίας. Κάθε στοιχείο, μπορούμε να έχουμε πολλά τέτοια στοιχεία βιβλιογραφίας. Για παράδειγμα, εδώ από κάτω μπορούμε, αν θέλουμε, να προσθέσουμε και άλλο bib item, όπως θα κάνουμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς. Και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και ούτω καθεξής. Κάθε τέτοιο bib item, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να έχει ένα μοναδικό κλειδί. Αυτό το κλειδί το γράφουμε εμείς και η μόνη απαίτηση που υπάρχει είναι να είναι μοναδικό μέσα στο περιβάλλον the bibliography. Να μην βάζουμε δηλαδή βιβλιογραφικές αναφορές με το ίδιο κλειδί 2 και 3 φορές. Ο διακόπτης, η εντολή που έχω γράψει εγώ εδώ, αναφέρεται στη γλώσσα με την έννοια ότι η βιβλιογραφική αναφορά αυτή είναι στα αγγλικά, οπότε πρέπει να αλλάξουμε τη γλώσσα γιατί το κείμενο, όπως βλέπετε εδώ, είναι στα ελληνικά. Το έχουμε λίγο αυτό το θέμα με τις αλλαγές της γλώσσας όταν γράφουμε εργασίες στα ελληνικά. Και προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Εδώ, από εδώ και κάτω μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, δηλαδή πώς θέλετε να βάλετε εσείς αυτή τη βιβλιογραφική αναφορά. Γενικά όμως, κυρίες και κύριοι, ακολουθούμε κάποιους απλούς κανόνες, παρόλο που θα δούμε αργότερα ότι τα στυλ βιβλιογραφίας γενικά έχουν και αυτά τη δουλειά τους και τον κόπο τους. Σε γενικές γραμμές όμως, αν θέλουμε να δώσουμε βιβλιογραφική αναφορά σε ένα βιβλίο, τοποθετούμε πρώτα το όνομα του συγγραφέα, τον Leslie Lamport στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεύτερο, τον τίτλο του βιβλίου. Θα σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνουν αυτά εδώ τα σύμβολα σε λίγο. Ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου δηλαδή.
Τρίτον, ποιος είναι ο εκδότης του βιβλίου, ποια εταιρεία, ποιος εκδοτικός οίκος έχει εκδώσει αυτό το βιβλίο. Είναι καλό επίσης να γράφουμε για διεθνείς, εκδοτικούς οίκους, αλλά ακόμα και για ελληνικούς, τον τόπο που έχει εκδοθεί, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μασαχουσέτ, εδώ το συγκεκριμένο παράδειγμα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και ούτω καθεξής. Αν υπάρχει δεύτερη, τρίτη έκδοση κτλ. Να το γράφουμε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το συνηθίζουμε για την πρώτη έκδοση ενός βιβλίου. Αν όμως ένα βιβλίο έχει εκδοθεί δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κτλ. Κτλ. Φορές, καλό είναι κυρίες και κύριοι να το γράφουμε συγκεκριμένα. Και επίσης το έτος το οποίο το βιβλίο αυτό έχει εκδοθεί, τη χρονολογία, τη χρονιά. Με αυτόν εδώ τον τρόπο έχουμε πάρει αυτήν εδώ την βιβλιογραφική αναφορά, την οποία τη θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο πλήρη. Ο συγγραφέας είναι ο Λέσλι Λαμπόρτ, συγγνώμη, το βιβλίο λέγεται έτσι και τα λοιπά και έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Άντισον Γουίσλι το 1994, είναι η δεύτερη έκδοσή του και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα μια μικρή διευκρίνηση. Εδώ όπως βλέπετε έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα άγκιστρα και έχω βάλει αυτό το σύμβολο. Αν δεν τα βάλουμε καθόλου κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να τα γλωτήσουμε να το δούμε τώρα λίγο εδώ. Συγγνώμη. Δεν έχει γίνει κάποιο τρομερό λάθος, αλλά παρατηρήστε ότι το LaTeX εδώ έχει τυπωθεί πώς. Έχει βγει σαν, πώς το λένε, σαν λέξη και όχι σαν τον σύμβολο του LaTeX, όπως για παράδειγμα το έχω κάνει εδώ στον τοίχο. Δεν είναι λάθος να το αφήσετε έτσι, ειδικά αν θέλετε να το κάνετε στο τίτλο μιας βιβλιογραφικής αναφοράς. Δεν είναι καθόλου λάθος. Σε αυτή την περίπτωση όμως, καλό είναι κυρίες και κύριοι να έχετε, αν θέλετε, ας σας το ξαναλέω αν θέλετε, αυτόν τον συμβολισμό να εμφανίζεται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Όπως δηλαδή είναι το σύμβολο του LaTeX και όχι απλά η λέξη LaTeX. Από εκεί και μετά έχετε όμως υπόψη σας ότι τον τίτλο ενός βιβλίου σε μια βιβλιογραφική αναφορά κατά γενική ομολογία τον γράφουμε με πλάγια γράμματα. Στα περισσότερα δηλαδή στυλ βιβλιογραφίας αυτό ακολουθεί την πλάγια σημειογραφή. Η γραμματοσύρα πρέπει να είναι, ας το πούμε, italics ή emphasized. Γι' αυτό το λόγο περικλείουμε τον τίτλο με τα άγκιστρα που ξέρουμε, δίνουμε την εντολή EM που σημαίνει έμφαση, πλάγια γράμματα δηλαδή, για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα βλέπετε ότι εδώ είναι λίγο πλαγιασμένα τα γράμματα, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια έμφαση. Στα περισσότερα, σας το ξαναλέω, στυλ βιβλιογραφίας, ακολουθούμε αυτή τη μορφή, αυτό το μορφότυπο και βάζουμε τον τίτλο του βιβλίου να είναι με πλάγια γράμματα. Τώρα πάμε λίγο να δούμε πώς έχει μπει αυτό εδώ το 1 και τι σημαίνει. Οι αναφορές κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε εδώ με το 1, προφανώς καταλαβαίνετε ότι στη δεύτερη αναφορά θα βγει το 2, το 3 κτλ. Πολλές φορές είναι χρήσιμο να αναφερθούμε σε αυτή την αναφορά, μέσα στην εργασία δηλαδή, να μην έχουμε απλά μια λίστα βιβλιογραφίας στο τέλος του εγγράφου, αλλά να έχουμε μια λίστα η οποία να αναφερόμαστε στα στοιχεία αυτής της λίστας με κάποια ένδειξη. Αυτό το πετυχαίνουμε με την εντολή site. Η εντολή αυτή site, αν την αφαιρέσουμε από εδώ, θα μας δώσει λίγο το εξής. Για προσέξτε λίγο. Θα πάρουμε το κείμενο της εργασίας μας, αλλά αν έχουμε μια μεγάλη εργασία και πολλές βιβλιογραφικές αναφορές, καλό είναι να βάζουμε τις βιβλιογραφικές μας αναφορές κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, γράφουμε εδώ. Το LaTeX είναι μια γλώσσα δημιουργίας εγγράφου. Πού, γιατί, από πού το ξέρουμε, ποιος το λέει αυτό κτλ. Για να δηλώσουμε αυτό στον αναγνώστη, έτσι ώστε να μην διαβάσει όλη τη βιβλιογραφία στο τέλος για να βγάλει μόνος του το συμπέρασμα από πού έχει προέλθει αυτή η δήλωση που κάνουμε στην εργασία μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή site. Υπάρχουν και εδώ τώρα δύο στυλ, δύο κύρια στυλ που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ένα είναι να το γράψουμε εδώ. Προσέξτε, θα πρέπει να καλέσουμε αυτό εδώ το κλειδί. Αυτό εδώ, γι' αυτό σας έλεγα πριν ότι το κλειδί αυτό θα πρέπει να είναι μοναδικό. Συγγνώμη λίγο, είναι με κεφαλαίο, ο Λαμπόρτ 94. Έτσι ώστε, όταν ο αναγνώστης διαβάσει την εργασία, να προσέξει εδώ. Το LaTeX έχει μέσα στις αγγείλες το 1, 1 είναι αυτή η αναφορά, οπότε μπορεί να δει συγκεκριμένα περί τίνος πρόκειται. Η άλλη ιδέα, κυρίες και κύριοι, είναι να μετακινήσουμε αυτήν εδώ την αναφορά στο τέλος της πρότασης. Να γράψουμε, να μην διασπάμε δηλαδή την πρόταση.
από περίπτωση σε περίπτωση, πότε είναι καλύτερο το ένα στυλ, πότε είναι καλύτερο το άλλο. Θα σας έλεγα ότι διαβάστε διάφορες εργασίες, δείτε κι εσείς λίγο πώς πάει η ροή της εργασίας σας και του λόγου σας και αναλόγως επιλέξτε είτε, είτε τον έναν τρόπο είτε τον άλλον. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα αφήσουμε αυτή την αναφορά εκεί που ήταν, θα την πάμε δηλαδή από εδώ, εδώ και να δούμε παρακάτω τι μπορούμε να κάνουμε με άλλες περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μπορούμε προφανώς να δηλώσουμε μία βιβλιογραφική αναφορά περισσότερες από μία φορές. Για παράδειγμα μπορούμε να την έχουμε και εδώ και εδώ. Δεν έχει τώρα νόημα στην ίδια πρόταση να βάζουμε δύο φορές την ίδια βιβλιογραφική αναφορά, απλά το κάνουμε σαν παράδειγμα για να σας δείξω ότι γενικά από τη στιγμή που έχουμε μία βιβλιογραφική αναφορά και έχει ένα μοναδικό κλειδί, μέσα στην εργασία μας μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτή πάρα πολλές φορές και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και όγδοη και εκατοστή φορά και το καθεξής, όσες φορές χρειάζεται. Συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι για να προσθέσουμε μια δεύτερη βιβλιογραφική αναφορά. Δεν θα μείνουμε λίγο στο λάτι, θα πάμε να διαλέξουμε τώρα κάτι λίγο διαφορετικό. Ας υποθέσουμε ότι ψάχνοντας στη βιβλιοθήκη, στις ηλεκτρονικές πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας και τα λοιπά για να συμπληρώσουμε την εργασία μας, έχουμε βρει μια βιβλιογραφική αναφορά η οποία αναφέρεται σε ένα άρθρο. Ένα πολύ καλό άρθρο το οποίο αν δεν το έχετε διαβάσει, καλό είναι να το διαβάσετε. Των συναδέλφων και φίλων Αντώνη Μάνθου και Παντελή, για το αν οι κυβερνήσεις που οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, δηλαδή οι κυβερνήσεις ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι περισσότερο αποτελεσματικές στο να διανέμουν το αυτό που ονομάζουμε δημόσιο αγαθό, γενικά στο να διαχειρίζονται τα δημόσια αγαθά. Δεν θα μπούμε καθόλου στις λεπτομέρειες εδώ της εργασίας. Ας υποθέσουμε όμως ότι θέλουμε να δώσουμε μία αναφορά σε αυτή την εργασία η οποία έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό European Journal of Political Economy. Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δώσουμε σε αυτή την βιβλιογραφική αναφορά, κυρίες και κύριοι, να θυμάστε ότι είναι τα εξής. Πρώτον, ο συγγραφέας ή συγγραφής αυτού του άρθρου. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με βιβλίο, έχουμε να κάνουμε με ένα άρθρο σε ένα περιοδικό. Χρειαζόμαστε και πάλι του συγγραφείς που είναι εδώ, τον τίτλο της εργασίας που είναι εδώ, το όνομα του περιοδικού που είναι εδώ, καθώς επίσης πέρα από τη χρονολογία της δημοσίευσης το 2011, στα περιοδικά, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να βάζουμε και αυτές τις πληροφορίες, τουλάχιστον το volume, και πιθανά και το ίσο, δηλαδή τον αριθμό του τεύχους, αν όχι μονάχα τον αριθμό του περιοδικού, και επίσης τις σελίδες, κάτι που δεν κάνουμε γενικά στα βιβλία. Ότι για παράδειγμα αυτό το άρθρο βρίσκεται σε αυτό εδώ το έτος, έχει δημοσίευση έτος αυτό εδώ το 2011, βρίσκεται στο volume 27 στο issue 1 και στις σελίδες 75 έως 86, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ανατρέξει αυτό και να το δει. Λοιπόν, ας φύγουμε λίγο από αυτές τις λεπτομέρειες και ας πάμε εδώ. Θέλουμε να βάλουμε μια καινούργια βιβλιογραφική αναφορά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε ξανά την εντολή Be by them. Θα πρέπει να δώσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα εξής στοιχεία έχουμε δει. Πρώτα πρέπει να δώσουμε τους συγγραφείς. Ας τους πάρουμε λοιπόν από εδώ. Ας τους γράψουμε. Προσοχή εδώ, θα σβήσω αυτό το δεύτερο κόμμα. Και θα σας πω και κάτι άλλο για το στυλ, κυρίες και κύριοι. Όταν έχουμε πολλούς συγγραφείς, καλό είναι να τους χωρίζουμε μεταξύ, τα ονόματα τους μεταξύ τους με κόμματα. Στο τέλος όμως δεν αφήνουμε το κόμμα, αλλά γράφουμε τη λέξη end. Αυτός, κόμμα αυτός, κόμμα αυτός και αυτός, αν είναι περισσότεροι. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Από εδώ ας το διαπιστώσουμε, ας βάλουμε λίγο την ίδια στίχηση. Είπαμε ότι μετά θα πρέπει να βάλουμε το τίτλο της εργασίας, που είναι αυτή εδώ η ερώτηση. Οι συγγραφείς έχουν απαντήσει θετικά σε αυτό εδώ το ερώτημα που βλέπετε, στο αν δηλαδή οι δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές. Αν έχετε άλλη άποψη, εδώ είναι το περιοδικό, ερευνήστε ξανά το θέμα και στείλτε την άποψή σας. Πρέπει τώρα να γράψουμε, κυρίες και κύριοι, και τον τίτλο του περιοδικού εδώ στη βιβλιογραφική αναφορά. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι το εξής. Όπως ακριβώς πριν γράφαμε τον τίτλο του βιβλίου σαν, με τα πλάγια γράμματα, αν έχουμε βιβλιογραφική αναφορά για περιοδικό, καλό είναι τον τίτλο του περιοδικού, όχι τον τίτλο του άρθρου, το όνομα του περιοδικού δηλαδή,
να τον δώσουμε και αυτόν με πλάγια γράμματα, με emphasize όπως είναι εδώ. Να πάμε παρακάτω τώρα και να δηλώσουμε τα στοιχεία τα χρονολογικά. Αυτή εδώ η δημοσίευση έχει βγει στο περιοδικό Journal of Political, European Journal of Political Economy το 2011. Είναι στον, στο τεύχος 27.1 και έχει σελίδες δημοσίευσης το 75-86. Δηλαδή ξεκινάει από τη σελίδα 75 και τελειώνει στη σελίδα 86. Εδώ θα πρέπει επίσης να καλέσουμε το αγγλικά, γιατί είναι στα αγγλικά η καταχώρησή μας. Και εδώ πρέπει να δώσουμε τώρα ένα κλειδί. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Ποιο κλειδί? Μπορούμε να δώσουμε ένα οποιοδήποτε, κυρίες και κύριοι. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε την βιβλιογραφική αναφορά Α1. Δεν μας πειράζει αυτό. Κατά γενικό όμως κανόνα, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές τις δίνουμε. Τα κλειδιά των αναφορών τα δίνουμε. Ή από κάποια μικρή λέξη κλειδί για να θυμόμαστε ή να μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε για ποια δημοσίευση μιλάμε, ή συνήθως με το όνομα του πρώτου συγγραφέα και τη χρονολογία. Και εδώ θα ακολουθήσω αυτόν εδώ τον τρόπο. Θα δώσω δηλαδή το κλειδί Adam 2011, το οποίο προέρχεται από το επώνυμο του συγγραφέα και τη χρονολογία της δημοσίευσης. Ξανά σας το λέω ότι αυτό εδώ δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό να το κάνετε. Ή για παράδειγμα, πολλοί χρήστες βάζουν μόνο τα δύο τελευταία ψηφία και όχι όλη τη χρονολογία, όπως μπορούμε να κάνουμε και εμείς εδώ, όπως κάναμε και αμέσως πριν. Όλα αυτά είναι συμβάσεις τις οποίες δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε και να τηρούμε. Απλά είναι συμβάσεις που μας βοηθούν να χειριζόμαστε με εύκολο και κάπως έτσι συμβατό τρόπο τις βιβλιογραφικές αναφορές σε σχέση με άλλους συναδέλφους μας ή με αυτά που διαβάζουμε από άλλες εργασίες. Με αυτόν εδώ τον τρόπο τώρα, αν κοιτάξετε, αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, θα έχουμε πάρει δύο βιβλιογραφικές αναφορές στην εργασία μας. Προσέξτε όμως ότι εδώ τώρα αυτό το δύο δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στην εργασία μας, κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε είτε πριν είτε μετά. Ας σβήσουμε λίγο αυτήν εδώ την αναφορά και ας γράψουμε μία άλλη παράγραφο που να λέει ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι περισσότερο από αποτελεσματικές. Και ας δώσουμε εδώ μία αναφορά, για παράδειγμα το κασινόμι site Adam 11. Μια δεύτερη παράγραφο η οποία έχει μια δεύτερη βιβλιογραφική παραπομπή. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, η εργασία μας τώρα, όπως βλέπετε, θα μοιάζει με αυτόν εδώ τον τρόπο. Το Λάτιχνη είναι μια γλώσσα δημιουργίας εγγράφου και έχει παραπομπή στο 1. Οι δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές και έχει παραπομπή στο 2. Δεν κάνουν και πολύ νόημα, βέβαια, ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγράφων, αλλά προς το παρόν αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου. Προφανώς, κυρίες και κύριοι, έχετε υπόψη ότι αυτά εδώ μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αν δηλαδή αλλάξει η ροή του κειμένου, και θα κοιτάξτε λίγο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θα μείνει αυτό εδώ ως έχει σαν αναφορά, αλλά θα αλλάξει εδώ η αρρύθμιση. Δηλαδή, δεν θα μιλάμε για τις δημοκρατικές κυβερνήσεις και θα δίνουμε παραπομπή στο ΛΑΤΕ. Αυτή είναι η δουλειά του συστήματος, να βάλει σωστά αυτήν εδώ την αρρύθμιση και ούτω καθεξής. Θα γυρίσουμε λίγο και πάλι πριν εκεί που ήμασταν, με αυτήν εδώ την σειρά. Για να σας πω λίγο το εξής, κυρίες και κύριοι, σαφέστατα σε ένα οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου σας μπορείτε να δώσετε δύο αναφορές αντί για μία. Για παράδειγμα εδώ μπορείτε να δώσετε και την αναφορά αυτή εδώ. Με λίγα λόγια, να έχετε δύο αναφορές αντί για μία. Προφανώς και εδώ, δεν έχει νόημα να βάζουμε σε μία πρόταση αναφορά στο έργο του Λαμπόρ και στο έργο των Αδάμ και Ντελή και Καμάλα. Και πάλι σας το δίνω για παράδειγμα, θα πάρετε με αυτόν εδώ τον τρόπο την αναφορά. Δηλαδή, μπορεί να έχετε μία πρόταση που αναφέρεται σε δύο ή σε τρεις εργασίες ή σε δύο ή σε τρεις βιβλιογραφικές παραπομπές. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνετε έτσι, αν εδώ απλά στο site χωρίστε με κόμματα αυτές εδώ τις βιβλιογραφικές παραπομπές. Τέλος, κυρίες και κύριοι, αν χρειαστεί να έχετε κάποια άλλη βιβλιογραφική αναφορά η οποία πιθανά να είναι στα ελληνικά,
Μπορείτε να το κάνετε εύκολα πάλι με το bib item, απλά εδώ θα πρέπει να βάλετε το gr όπως το έχουμε ορίσει εδώ πέρα πάνω αντί με, το n που είναι στα αγγλικά. Για παράδειγμα πάμε εδώ και θέλει κανείς να δώσει αναφορά σε αυτό το βιβλίο. Εντελώς τυχαία το έχω γράψει εγώ, από τις εκδόσεις κλειδάριθμος. Λοιπόν, μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα με αυτόν εδώ τον τρόπο. Ας πάρουμε λίγο τον τίτλο. Καταρχήν πρέπει να δηλώσει την εντολή bib item. Και πάλι, ας βάλουμε εδώ το κλειδί από τώρα, το όνομα του συγγραφέα και το 12, επειδή έχει δημοσιευτεί το 12, είναι στα ελληνικά. Ο τίτλος είναι αυτός εδώ. Λόπα, συγγνώμη λίγο. Και αυτός εδώ, ο τίτλος, σαν τίτλος βιβλίου, πρέπει να πάει στα πλάγια γράμματα. Να βάλουμε το όνομα του συγγραφέα. Χωρίσουμε λίγο εδώ και να πούμε ότι αυτό εδώ το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κλειδάριθμους ή οποιαδήποτε άλλη εκδοτική εταιρεία υπάρχει, εντάξει, στην Αθήνα το 2012. Αν θυμάμαι σωστά, νομίζω είναι 2012, ναι, σωστά θυμάμαι. Τέλος, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Αν αυτό εδώ το μετατρέψετε, θα δούμε λίγο τώρα το εξής. Λοιπόν, πού έχουμε κάνει λάθος, γιατί έχουμε πάρει αυτά εδώ τα μηνύματα λάθος. Για να το κοιτάξουμε λίγο. Μην σας απασχολεί το γεγονός, μην τρομάζετε με αυτά τα πραγματάκια, εντάξει, επίτηδες έχουν γίνει όλα. Όλη αυτή εδώ η ιστορία, κυρίες και κύριοι, έχει προέλθει γιατί έχετε βάλει αυτό το bib item έξω από το end the bibliography, κάτι το οποίο είναι λάθος και πρέπει να το διορθώσετε. Σβήνουμε λοιπόν από εδώ. Προσοχή λοιπόν σε αυτό εδώ, δεν πρέπει να βάζουμε τη βιβλιογραφία έξω από τη βιβλιογραφία. Τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα όπως είδατε εδώ. Θα έχουμε τώρα μια τρίτη βιβλιογραφική αναφορά, με την οποία μπορούμε, αν χρειαστεί, να την παραθέσουμε μέσα στο κείμενό μας. Γενικά θέλω να σας πω ότι δεν είναι σωστό να έχετε βιβλιογραφικές αναφορές χωρίς παράθεση μέσα στο κείμενο. Δηλαδή δεν βάζουμε απλά στην άκρη βιβλιογραφικές αναφορές κτλ. Κτλ. Χωρίς να δίνουμε κάποια έτσι παράθεση μέσα σε αυτή. Κατανοητό. Επίσης, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο το εξής. Θα πρέπει αυτά εδώ να είναι μοναδικά, μην χρησιμοποιείτε δηλαδή δύο φορές το ίδιο κλειδί, καθώς επίσης και ακολουθείτε κάποιο συστηματικό τρόπο με τον οποίο βάζετε αυτά τα κλειδιά των βιβλιογραφικών σας αναφορών. Αυτά που έχουμε πει, κυρίες και κύριοι, εδώ, και έχουμε καταλήξει κάπως αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ τη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών, είναι οπωσδήποτε πολύ λίγα και πολύ βασικά. Εάν κανείς κοιτάξει την αντίστοιχη καταχώρηση στο βιβλίο για το LaTeX και τη βιβλιογραφία στο Wikibooks, θα δει ότι είναι πάρα πολύ εκτεταμένα αυτά που έχουν γραφεί. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία τα πράγματα που μένουν να πούμε ακόμη, αλλά νομίζω ότι για αρχή έχουμε καταφέρει κάποια βασικά πράγματα. Έχετε υπόψη ότι αυτό που έχουμε πει εμείς είναι αυτή εδώ η παράγραφος, τα embedded system, δηλαδή η ενσωματωμένη βιβλιογραφία. Αυτό δεν είναι και το περισσότερο αποτελεσματικό όταν κανείς έχει να κάνει μια μεγάλη βιβλιογραφία, μια μεγάλη εργασία με πολλές βιβλιογραφικές παραπομπές. Είναι όμως το πιο απλό και το πιο αρχικό που πρέπει να γνωρίζει, να μάθει και να κάνει. Και αυτό με το οποίο εύκολα σχετικά θα εισάγει σχετικά λίγες βιβλιογραφικές αναφορές, ας πούμε λιγότερες από 10 μέσα σε μια εργασία. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, μένουν αρκετά πράγματα να δούμε, ειδικά αν θέλετε να φτιάξετε έτσι αποτελεσματικές βιβλιογραφικές εργασίες με βιβλιογραφικές παραπομπές σε μεγαλύτερες εργασίες και με περισσότερες βιβλιογραφικές παραπομπές, ειδικά εκεί που αρχίζει να μπαίνουν απαιτήσεις για το στυλ της βιβλιογραφικής αναφοράς, το πώς δηλαδή θα εμφανίζονται οι βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της εργασίας. Προς το παρόν θα μείνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να έχετε καταλάβει λίγο τα βασικά. Υπενθυμίζω ότι η βιβλιογραφία την τοποθετούμε στο τέλος της εργασίας μας, ανάμεσα στις εντολές Begin the Bibliography και End the Bibliography. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τοποθετούμε την εντολή Bib Item με ένα κλειδί και τα στοιχεία της βιβλιογραφικής αναφοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να είστε πάντα καλά.